από εδώ και πέρα, εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ αποσπάσει την ψήφο του Έλληνα πολίτη. Το δεύτερο είναι το μεταναστευτικό που θα ήθελα να συζητήσουμε. Πριν πάμε όμως αυτά, άκουσα την τοποθέτηση του κυρίου Τσίπρα σήμερα στην πολιτική γραμματεία, ο οποίος φέρεται να κρατάει αποστάσεις από μετεκλογικές συνεργασίες. Πιστεύετε στην αυτοδυναμία, πιστεύετε ότι είναι εφικτό ένα τέτοιο αποτέλεσμα? Πιστεύουμε ότι ο λαός θα δώσει μια ισχυρή πλειοψηφία, μια ισχυρή δύναμη στο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι ώστε με τις τροχιοδρομικές βολές της χαρακτήρισα το πρωί, δηλαδή την κατεύθυνση και του υπόλοιπου πολιτικού σκηνικού, να υπάρχει η εντολή, ας πούμε, αν θέλετε, για τις ευρύτατες δυνατές συνενέσεις. Εννοώ πάνω σε μια γραμμή μαχητική, ριζοσπαστική, προοδευτική, πολύ μακριά από την συντηρητική αντίληψη και για την οικονομία και για το μεταναστευτικό και για την παιδεία και για τα δικαιώματα και για τη διαφθορά και για τη διαπλοκή και για μια σειρά από άλλα πράγματα. Η πρόταση στην οικονομία με την οποία θα κατέβετε εσείς θα είναι ποια? Η πρότασή μας είναι η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Περί αυτού πρόκειται. Αυτό είναι το μεγάλο διακύβευμα τώρα. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση. Και εφόσον υπάρξουν οι δυνατότητες και στα ζητήματα της κοινωνικής οικονομίας και στα ζητήματα των επενδύσεων και στα ζητήματα που αφορούν σε άμεση δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, θα δοθεί η δυνατότητα πραγματικά η χώρα μας να ανασάνει, να σηκώσει κεφάλι, να μπορέσουμε πραγματικά με το κτύπημα της διαφθοράς, της διαπλοκής, με τη δημιουργία μιας σειράς νέων και καινοτομικών προγραμματικών, για τις οποίες είμαστε έτοιμοι και έχουμε δώσει κάποια πρώτα στοιχεία και από το προηγούμενο διάστημα σχέσεων και προτάσεων, θα μπορέσουμε πραγματικά στον τομέα της οικονομίας να υπάρξουν επενδύσεις ισχυρές με προστασία του περιβάλλοντος, με αναδιανομή κοινωνική στα αποτελέσματά τους και με μια ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Στον τομέα του μικρού επιχειρηματία, του μεσαίου και μικρού αγρότη, δηλαδή σε όλους αυτούς τους τομείς που με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο τα προηγούμενα χρόνια υπήρξε το ντάμπινγκ, ας πούμε, το κοινωνικό. Η Νέα Δημοκρατία, αυτό για το οποίο σας κατηγορεί, είναι ότι προσφεύγεται σε εκλογές επιχειρώντας να αποφύγετε περαιτέρω διακυβέρνηση, ούτως ώστε να ανανεώσετε την λαϊκή εντολή και τα όποια μέτρα σας ζητηθούν από τους εταίρους για να λάβετε, να τα λάβετε έχοντας μια καινούργια λαϊκή εντολή. Κύριε Χαρίτο, δεν το έχουμε πει ποτέ αυτό. Δεν έχουμε πει ποτέ αυτό, αλλά μόλις τελειώσει ο κ. Βούτσης. Απλά για την ορθότητα της ερώτησης. Αυτό που έχω ακούσει και νομίζω το άκουσα από τον κύριο Μαϊμαράκη σήμερα, ότι έρχονται νέα μέτρα. Έρχονται νέα μέτρα από τους εταίρους. Ότι προσπαθεί ό,τι να περισσώσει. Όχι ότι θα ανανεώσει τη λαϊκή εντολή, ό,τι μπορέσει να περισσώσει. Δεν θα είναι πολλά αυτά που θα περισσώσει, βεβαίως. Άρα η απλά για την... έχει να κάνει με το αν θα ανανεώσουν την λαϊκή εντολή. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με την. Ακριβώς, σωστά. Δεν είναι ζήτημα αν θα ανανεωθεί η λαϊκή εντολή. Ωστόσο, το ότι έρχονται νέα μέτρα με την είναι ότι πάμε τώρα σε εκλογές. Υπέγραψε η κυβέρνηση. Πρώτα για, πρώτα για το κομματικό συμφέρον και ό,τι μπορεί να περισσώσει. Αλλού είναι η ένστασή σας. Πάντως, κύριε Χαρίτο, θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφής. Αυτή η κυβέρνηση, εμείς είμαστε υπερήφανοι για τους 7 μήνες διακυβέρνησης της χώρας. Το δείγμα γραφής μας με το σύνολο των νομοσχεδίων πάνω στα ζητήματα τα οποία φέραμε στη Βουλή δείχνει ένα άλλο πνεύμα, ένα άλλο ύφος. Κάναμε τομές σε σοβαρά ζητήματα και σε μνημονιακές αδικίες οι οποίες είχαν υπάρξει, κάναμε βήματα μπροστά για να τις υπερβούμε. Θέλω να πω λοιπόν ευθέως ότι είμαστε επίσης υπερήφανοι για τον τρόπο που διαπραγματευθήκαμε, για τον τρόπο που αντισταθήκαμε, και αυτό είναι ένα τεκμήριο το οποίο μέσα στο λαό έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο απόθεμα και ένα μεγάλο κεφάλαιο εμπιστοσύνης, αξιοπιστίας και ειλικρίνειας. Παρά το ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι προφανέστατα από το γενικό αποτέλεσμα της συμφωνίας και είναι κάτι το οποίο
θα διεκδικήσουμε να είναι σε μια διαφορετική ρότα, όπως έλεγα προηγούμενα, και να έχει να πετύχουμε αυτά στα οποία προσδοκούμε σε σχέση με επενδύσεις, το χρέος κτλ. Παρόλα αυτά είμαστε υπερήφανοι, διότι αντισταθήκαμε σε μια μέγενη η οποία υπήρχε απέναντι στην ελληνική κυβέρνηση. Ήταν πολιτικό το θέμα το οποίο ετέθη από Ευρωπαίους εταίρους. Η σύγκρουση ήταν απεινής και θέλω να σας πω ευθύτατα. Το α και το ω του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ και πριν και τώρα είναι αποφυγή της ανθρωπιστικής καταστροφής και κοινωνική ανακατανομή. Με αυτή την έννοια θα ήμασταν οι τελευταίοι, ο ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερά, που θα έπαιρνε την ιστορική ευθύνη. Πρώτον, να εξανεμιζόντουσαν οι καταθέσεις όσων είχαν μείνει στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε σχέση με αυτούς που είχαν βγάλει έξω τα λεφτά. Αυτές είναι διασφαλισμένες. Βεβαίως. Και τώρα είναι διασφαλισμένες απολύτως με τη συμφωνία, αλλά διασφαλίστηκαν και με τη συμφωνία του Ιουλίου. Ενώ η πρόταση η οποία υπήρχε μέσα στην αριστερά, ευρύτερα, άλλωστε είχε αποδοκιμαστεί πάρα πολλές φορές, με πολύ μικρά ποσοστά, εκλογικά τουλάχιστον, διότι υπήρχε και από την αριστερά και από άλλες δυνάμεις, η πρόταση για το εθνικό νόμισμα, η πρόταση η οποία υπήρχε στις γραμμές μας ήταν σαφέστατα να προχωρήσουμε στην επιλογή της εναλλακτικής, όπως λέγαν πρώτα, του εθνικού νομίσματος, δηλαδή στο bail-in, να καταστραφούν οι καταθέσεις εκεί που είχαμε φτάσει. Και επίσης να γνωρίζουμε και κάτι άλλο, και από τους πλέον πρωτοπόρους, θα λέγε κανείς, στο να σκέφτονται το εθνικό νόμισμα ως εναλλακτική, διότι περί αυτού πρόκειται, και για να είμαστε ειλικρινείς, επειδή δεν αναφέρθηκε προηγούμενα, έχει μπει αυτό κάτω από το τραπέζι ξαφνικά, σαν να έγινε η αποχώρηση των βουλευτών μας για διάφορους λόγους που έχουν σχέση με θεωρητικά, με ιδεολογικά ζητήματα κτλ. Και δεν έγινε για το ότι αποφασίσαμε μία άλλη εναλλακτική με την οποία διαφωνούσαν. Ευλόγως. Αλλά δεν λένε ποιο ήταν αυτό το σχέδιο το οποίο επί 4-5 χρόνια και ιδιαίτερα ενώ ήμασταν κυβέρνηση και ιδιαίτερα με την τελική φάση της συμφωνίας μας φέρνανε πάνω στο τραπέζι. Και αυτό το σχέδιο ήταν εντελώς αρνητικό, διότι θα χρειαζόταν μια προετοιμασία τουλάχιστον διετίας, από ό,τι και οι ίδιοι μας έχουν πει στις συζητήσεις που κάναμε τότε, για να προετοιμαστεί για άλλο νόμισμα κτλ. 250 δισεκατομμύρια, κύριε Χαρίτο, βρίσκονται στο Λουξεμβούργο, στα στρώματα, στο Λονδίνο κτλ. Ευρώ. Εάν στην Ελλάδα σήμερα, σε αυτές τις συνθήκες, με τη μέγενη και την απειλή της άτακτης χρεοκοπίας, προχωρούσαμε, σας το λέω ευθύτατα, προχωρούσαμε στην άλλη επιλογή του άλλου νομίσματος, αυτοί οι οποίοι θα κατέρεαν, θα καταστρέφονταν, κυριολεκτικά θα συντριβόταν, ήταν οι λαϊκές τάξεις. Γι' αυτό, αν θέλουμε να κάνουμε μια ουσιαστική συζήτηση, όχι μόνο στο πλαίσιο της αριστεράς, διότι αυτή η συζήτηση είναι και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Και ολοκληρώστε με αυτό. Ναι. Λοιπόν, αυτά τα λεφτά μπορούν να έρθουν, ένα μέρος αυτών των χρημάτων μπορούν να μπουν και στο τραπεζικό σύστημα και στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, έτσι ώστε να διαμορφωθεί ένα διαφορετικό κλίμα όπου θα μπορέσει ο κόσμος ο οποίος έχει αισθανθεί αυτή την κοινωνική ανισότητα σε βάθος να αισθανθεί ότι κτυπιέται επιτέλους η διαφθορά, η διαπλοκή, οι μεγαλοσχήμονες, οι ολιγάρχες, τα διαπλεκόμενα συμφέροντα, και ότι θα μπορεί πραγματικά με όρους ίσης, με όρους ισονομίας, να συμμετάσχει και στην παραγωγική ανασυγκρότηση και στη ζωή της χώρας. Θα σας πω κάτι παραδείγματος χάρη, έτσι για να το ξέρετε, ότι κυκλοφορούσαν 10.000 μηχανήματα, ταμιακές μηχανές, οι οποίες δεν ήταν δηλωμένες και δεν είναι σε επαφή με το κεντρικό σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών. Μηχανές ή ταμιακές μαϊμού. Ταμιακές μαϊμού κλπ. Εδώ είναι τεράστια τα ζητήματα. Μόνο εάν προχωρήσουμε, που θα έπρεπε να είχαμε προχωρήσει ως χώρα από καιρό, δεν είναι θέμα ούτε δανειστών, στο πλαστικό χρήμα, δηλαδή πάνω από 30-50 ευρώ να γίνονται οι συναλλαγές με το πλαστικό χρήμα, θα είναι δυνατόν αυτό που λέμε φοροδιαφυγή καταρχήν και ΦΠΑ και τα άλλα, η ίσπραξη να είναι πάρα πολύ μεγάλη, που σε τι θα οδηγήσει η ίσπραξη, θα κατέβει ύστερο ΦΠΑ, θα υπάρξει ανακούφιση σε σχέση με τις συντάξεις. Για να κλείσετε, νιώθετε ότι χάθηκε χρόνος στη διαπραγμάτευση με τον τρόπο που έγινε? Σύντομα. Νιώθω ότι δεν είχαμε την εμπειρία και την απόλυτα σωστή εκτίμηση για το βάρος αυτής της διαπραγμάτευσης, αλλά κάναμε ό,τι πέρναγε από το χέρι μας και από το μυαλό μας. Μάλιστα. Και διαμορφώθηκε ένα κλίμα πάρα πολύ θετικό
για την αριστερά, για το ΣΥΡΙΖΑ, για το λαό μας, για τη χώρα μας, σε όλη την Ευρώπη, που υπάρχει άλλωστε και αυτή τη στιγμή. Και γι' αυτό δεν κατανοώ καθόλου την μιζέρια η οποία υπάρχει σε ορισμένους κύκλους, ότι αποτύχαμε, ότι ως χώρα κυλήσαμε πίσω κτλ. Δεν χρειάζεται, πρέπει να σηκώσουμε το κεφάλι ψηλά. Χρειάζεται αυτοπεποίθηση, κύριε Χαρίτου. Και ο ελληνικός λαός, η νεολαία πρώτα απ' όλα, πολιτικές δυνάμεις ή αριστερά. Σε αυτόν τον τομέα θα είμαστε μπροστά. Για το μεταναστευτικό που ζητήσατε, ότι είναι και στον ευρύτερο τομέα. Mm-hmm. Δεν θα μείνω πολύ. Ένα πράγμα θα σας πω. Όταν λέγαμε εμείς εδώ και χρόνια πως είναι ζήτημα μιας νέας στρατηγικής ευρωπαϊκής και μερίσματος ευθύνης που πρέπει να πάρουν όλες οι χώρες για την απορρόφηση αυτών των ροών που δημιουργούν οι πόλεμοι και η καταλήστευση των χωρών, η διάλυση 4 χωρών, η τέταρτη είναι η Εμένη. Τρεις ήταν οι χώρες, διαλύεται και η Εμένη. Τα ξέρετε καλύτερα από όλους μας. Δηλαδή, όταν τα λέγαμε αυτά, λέγανε για μέτωπα και τύχη της Μεσογείου και για διάφορα αλλοπρόσαλα πράγματα. Σήμερα που υφιστάμεθα πρώτα απ' όλα ως χώρα, αλλά και όλη η Ευρώπη, την είσοδο αυτών των ροών, καλούμαστε πραγματικά να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα σε νέες στρατηγικές γύρω από αυτό το ζήτημα. Από την πλευρά μας και σε αυτό, παρότι επώδυνα το ζήσαν τουλάχιστον οι κάτοικοι των νησιών το καλοκαίρι, κάναμε ό,τι μπορούσαμε στη βάση της αλληλεγγύης, της ανθρωπιάς, των αξιών του ελληνικού λαού, έτσι και της ευρωπαϊκής διάστασης που έχει το πρόβλημα. Με συγχωρείτε που μακρηγόρησα. Αισθάνθηκα την ανάγκη πάνω σε όλα αυτά. Απαντήσατε σε όλα. Ευελπιστούσα σε ένα τρίτο σύντομο γύρο, ωστόσο θα το κάνουμε σε δύο φάσεις. Όπως φαίνεται, κύριε Καραγκούνη, ο κύριος Γεωργιάδης στη διάρκεια του πρωινού σήμερα μίλησε στον Real FM, στον κύριο Χατζηνικολάου. Αυτό που είπε είναι ότι μία λύση για τη Νέα Δημοκρατία, εφόσον εκλεγεί η κυβέρνηση, είναι το κλείσιμο των συνόρων. Είναι πολιτική της Νέας Δημοκρατίας αυτό? Κοιτάξτε. Όσον αφορά για το μεταναστευτικό, τα αποτελέσματα της Νέας Δημοκρατίας ήταν πολύ συγκεκριμένα, της συγκυβέρνησης.